Χαίρετε φίλες και φίλοι από το κλειστό του Αγίου Νικολάου, όπου σήμερα οι Potters και οι Brooklyn Bets ρίχνονται στην μάχη της Summer Evolution League. Μπαίνουν σε καλοκαιρινή διάθεση. Οι δύο ομάδες ήταν και μόνο καλοκαιρινή, δεν είναι ημέρα. Με την βροχή σήμερα να πέφτει ασταμάτητα. Ξεκίνησε μόλις το παιχνίδι με τους Brooklyn Bets να βρίσκονται στην πρώτη επίθεση. Μουσχύμογλου με την μπάλα στα χέρια θα κάνει το λάθος. Ξεκινάνε με λάθος το παιχνίδι σημερινή φιλοξενούμενη. Λούκα παίρνει στο πλάι. Λακανφώσεις. Σηκώνεται αστοχή ο Σιαπάνης. Οι Brooklyn Bets, οι οποίοι υπενθυμίζω συνεχίζουν τις υποχρεώσεις τους στην χειμερινή Evolution League. Έχουν φτάσει στο Final Four, όπου θα αντιμετωπίσουν τους Iguana Pacers για την θέση στον τελικό. Και όπως είπε και ο πρόεδρος της ομάδας, ο Μπαμπάτσικος, το μυαλό βρίσκεται και λίγο σε αυτόν τον αγώνα. Όπως και να έχει, εντάξει, πρόκειται για ένα μεγάλο παιχνίδι. Οπότε λογικό θα έρθει και το καλάθι από τους υπότες. 2-2 το σκορ, βρίσκουν τα πρώτα τους εύστοχα δίποτα οι δύο ομάδες. Αγγελόπουλος αφήνει έξω για τρεις, θα σωθεί την προσπάθειά του ο Σάλαρης. Το τρίποδο τώρα από την πλευρά των γηπεδούχων είναι εύστοχο. Ο Κουντόπουλος βρίσκει στόχο για το 5-2. Προβάδισμα τώρα για τους σημερινούς γηπεδούχους, οι οποίοι σύμφωνα με τον Σπύρο Ταλαμπίρα βλέπουν αυτό το summer ως μια προετοιμασία για την επόμενη σεζόν, ώστε να κάνουν μια καλύτερη πορεία από αυτή που είχαν στο φετινό χειμερινό πρωτάθλημα, στο οποίο κατέλαβαν την τελευταία θέση στην Master League και έτσι προβάστηκαν στην Evolution, και όπου θα πέσουν στο τροχημόνα. Βολές τώρα για τους Brooklyn Bets με τον Δαραμούσκα να είναι στην γραμμή. Άστοχο στην πρώτη προσπάθεια, παραμένει το 5-2. Στόχο στη δεύτερη για το 5-3. Έχουμε σφύριγμα για βήματα, όπως δείχνει ο ρέφερι. Έγινε το λάθος από την πλευρά των υποτών. Η κατοχή περνάει στους μαύρους. Αγγελόπουλος στα χέρια του μπάλα για να οργανώσει την επίθεση. Πολύ ωραία συνεργασία, η οποία θα φέρει και το καλάθι από τον Δαραμούσκα. Η σοφάριση για το 5-5 ήρθε από το στοχο layup. Λούκα. Ψάχνει επιλογές. Σιαπάνης κρατάει, θα πάει και στο αριστερό layup, θα στοχίσει. Αγγελόπουλος ρίχνει ταχύτητα, αφήνει τον στο συμπέκτη του, τον Καρούμαλη. Δεν θα έρθει το καλάθι για τους Bets. Λακανφώσεις, γυρίζει σε μια δύσκολη προσπάθεια. Σιαπάνησε και ήρθε με χώρο για το επιθετικό rebound. Το τρίποντο είναι άστοχο. Μπάλα στα χέρια του Μουχίμογλου. Το 5-5 παραμένει σε αυτά τα σχεδόν 4 λεπτά που έχουμε διανύσει στην πρώτη περίοδο. Ο
Αλλά στη γωνία το τρίποντο άστοχο από τον Σάλαρη. Καθαρίζουν το rebound οι υπότες, με τον Ντούκα να κατεβάζει. Πάει μόνος του την φάση και θα πάρει το φάουλ από τον Σάλαρη, ο οποίος δεν δείχνει να συμφωνεί με την απόφαση του ρέφερη. Χαμηλά έχει δοθεί παράβαση. Ο Ντούκα είναι αυτός που θα πάει στην επαναφορά. Ντούκα από μέση απόσταση, αστοχή. Μπάλα καταλήγει εκτός, παραμένει στους υπότες. 14 τώρα για τους γηπεδούχους. Από κοντά ο Κεκεμπάνος δεν μπορεί να τελειώσει καλά. Έχει και μια ακόμα ευκαιρία, ούτε τώρα θα έρθει το καλάθι. Ντούκα ανανεώνει ξανά την επίθεση τους υπότες. Μπάλα στα χέρια του Σιαπάνη. Ψάχνει επιλογή, αφήνει έξω. Και πάνω στα 4 δευτερόλεπτα θα πάρει το υποπίεση τρίποντο. Η κατοχή παραμένει στους κόκκινους. Συνεχόμενα. Πάμε ένα rebound από τους Μπέτς. Και πάνω θα δεχτεί την τάπα από πίσω. Έχουμε σφύριγμα. Να δούμε από ποιον έχει γίνει το φάουλ, νομίζω. Από τον Μουσίμογλου, ναι, 10 τέχνη ο διαιτητής, ο Μουσίμογλου. Είναι αυτός που έχει κάνει την παράβαση και στέλνει τον Κεκεμπάνο στην γραμμή των βολών. Έπειτα από το δεύτερο ομαδικό των Μπέτς. Άστοχος αυτός στην πρώτη βολή. Αστοχή και στην δεύτερη. Αγγελόπουλος. Κακή πάσα, δεν βγαίνει η συνεργασία για τους φιλοξενούμενους. Έγινε το λάθος. Να καφώσεις και πάνω στον Σιαπάνη. Ντούκα. Ο Κουτόπουλος για να εκτελέσει, δεν μπορεί να το κάνει σωστά. Ντούκα θα πάρει το σουτ κατευθείαν και θα το βάλει. 7-5. Μπροστά ξανά οι υπότες. Μουσίμογλου. Πάνω του ο Ντούκα. Τρεις παίκτες τώρα είναι έτοιμοι να περάσουν στο μάτι από τους Brooklyn Bets, ενώ ο Μουσίμογλου πάει όλο το δρόμο μέχρι μέσα. Για το 7-7. Αγρέβης, Καραγιάννης και Μιχαλόπουλος θα περάσουν σε πολύ λίγο στο παρκέ για τους Brooklyn Bets. Κουντόπουλος, πέρασε η πάσα. Ο Ντούκα πήγε σε κάτι εξεζητημένο. Κιμόγλου, μακρινή πάσα. Φτάνει η μπάλα στον Αγγελόπουλο, ο οποίος είχε και την πίεση του Λακαφώση. Δεν μπορείς εκείνος να τον αφήσει να κατεβάσει την μπάλα. Η κατοχή είναι για τους υπότες, όπως λέει ο ρέφερι, ενώ έγιναν οι αλλαγές από τους φιλοξενούμενους. Σιαπάνης, 3-28 ακόμα στην πρώτη περίοδο. Σιαπάνης. Μούρτζος, τώρα η μπάλα θα πάει ξανά στον Σιαπάνη. Έχει λίγο χώρο εκείνος, τον εκμεταλλεύεται, αλλά δεν μπορεί να πετύχει το καλάθι. Μούρτζος στο επιθετικό rebound, αλλά όχι και στο δίποδο. Ας το έξω από κοντά ο παίκτης των υποτών. Καραγιάννης. Παίρνει ξανά. Πάνε φαντής είναι πάνω του. Τώρα του δίνει λίγο χώρο. Κουρούμαλης. Δεν φτάνει μπαλά στην γωνία. Ο Σιαπάνης θα κάνει το κλέψιμο. Περνάει έναν, περνάει δύο, θα γίνει το φαουλ
από τον Αγγελόπουλο, το οποίο είναι και το τρίτο για τους Brooklyn Bets. Ανιφαντής το σκέφτηκε για λίγο, το πήρε τελικά το τρίπο, το βρήκε σίδερο και απάνει ψηλότερα από όλους, πήδηξε και μόνος την αλήθεια. Δεν μπορούσε να τελειώσει καλά τη φάση. Καραγιάννης ανεβάζει ταχύτητα. Μουσίμογλου αφήνει έξω. Εύστοχο στο τρίποντο. Ο Μιχαλόπουλος θα βάλει μπροστά την ομάδα του. Με την τρίποντη αυτή εκτέλεση θα γράψει το 7-10. Μουρτσος ζητάει, μπαλαφέρνει στον Ανιφαντή. Και πάνω θέλει να απαντήσει, δεν θα το κάνει. Τσεκάρει τις επιλογές του, πήγε να κάνει και να πιάσει την άμυνα στον ύπνο την αντίπαλη άμυνα. Ωστόσο δεν βγήκε η συνεργασία με τον Μιχαλόπουλο. Ρούσος τώρα στο παρκέ για τους Brooklyn Bets, όπως και ο Μητρόπουλος, ο οποίος πάει να πιέσει τώρα το κατέβασμα της μπάλας. Μούρτσος έχει πάλι πλάτη στο δεξί hook, το οποίο είναι άστοχο. Καραγιάννης Ρούσος, παίρνει ξανά ο Καραγιάννης χέρι με χέρι, σηκώνεται, εκτελεί, αλλά άστοχα. Ο Αγρέβης ενώ τελειώνει και ο χρόνος. Και απάνης, μπήκαμε στα τελευταία 55 δευτερόλεπτα της πρώτης περίοδου. Στρίγμα για φάουλ πάνω στον Σιαπάνη από τον Ρούσο. Τέταρτο ομαδικό για τους Brooklyn Bets. Σιαπάνης παίζει με τον Μούρτζο, απλώνει το χέρι του κανονικότατα ο αντιπαλός του, αλλά στη συνέχεια έχει ακόμα μια ευκαιρία ο Μούρτζος, ο οποίος αστόχησε, ζητάει τώρα το φάουλο από τον διαιτητή. Αγρέβης, 31 δευτερόλεπτα ακόμα. Ρούσος ζητάει το σκρίνο από τον Αγρέβη, δεν περνάει η πάσα, τώρα θα φτάσει σε εκείνον. Μιχαλόπουλος για 3 στο σίδερο. Μάχη εκεί για το rebound, βγάζει νικητή. Δεν είχε μάλλον κάποιον νικητή, αλλά η μπάλα είναι για τους Brooklyn Bets. Δεν έχουμε και το time out. Συνέχεια στην δράση, 13 δευτερόλεπτα. Όλα για τους Brooklyn Bets, θα γίνει το foul από τον Ανιφαντή. Καθώς έχουν foul να δώσουν οι πότες. Αυτό ήταν μόλις το δεύτερο. Μιχαλόπουλος, Καραγιάννης, στα 3 δευτερόλεπτα θα έρθει το τρίποντο και είναι και εύστοχο μάλιστα από τον Μιχαλόπουλο. Ανεβάζουν το προβάδισμά τους οι Brooklyn Bets και τελειώνουν την πρώτη περίοδο με το σκορ στο 7-13. Μπήκαμε μόλις και στο δεύτερο δεκάλεπτο με τους υπότες να είναι στην επίθεση. Οι οποίοι βρίσκονται στο μείον 6. Το σκορ δείχνει 7-13 τώρα. Δεν μπόρεσε να ρίξει την διαφορά ο Μούρτζος. Έχουμε και το σφύριγμα από τον διαιτητή. Η κατοχή είναι για τους υπότες, καθώς όπως έδειξε συγκεκριμένα ο Μητρόπουλος, πάτησε γραμμή. Και απάνης Μούρτζος βάζει πλάτη τον Αγρέβη, γυρίζει αστοχή, Αγρέβη στο rebound και μπάλα στα χέρια του Καραγιάννη για να κατεβάσει και να οργανώσει την επίθεση των Brooklyn Bets. Σκαπάνη στον παρενοχλή για λίγο.
Παίρνει και εκτελεί αμέσως ο Μιχαλόπουλος, αλλά δεν θα του στόχο. Γιαπάνης. Κάνει λίγα βήματα πίσω, θα πάρει το σούτ, είναι άστοχος. Την μπάλα ξανά στα χέρια του Καραγιάννη. Αγρέβης, αφήνει ξανά στον Καραγιάννη. Μιχαλόπουλος. Την μπάλα στα δεξιά, το σούτ είναι πιο δυνατό από όσο θα έπρεπε. Μούρκε στο rebound. Ανυφαντής. Μούρτζος. Πόδι από τον Αγρέβη, ο οποίος έκοψε αντικανονικά την πορεία της μπάλας. Χωρίς σκορ. Μέχρι στιγμή στο δεύτερο δεκάλεπτο είναι αρκετά χαμηλό, ήταν και το σκορ στην πρώτη περίοδο. Υπενθυμίζω, ολοκληρώθηκε 7-13 το πρώτο δεκάλεπτο, το οποίο παραμένει μέχρι και τώρα, έπειτα από 2 λεπτά παιχνίδιου στην δεύτερη περίοδο. Καραγιάννης. Μητρόπουλος, Αγρέβης. Ψάχνει επιλογές. Κρατάει στα 3 δευτερόλεπτα, κάποιος πρέπει να εκτελέσει, θα το κάνει ο Μιχαλόπουλος και θα το βάλει. Προλαβαίνει το ρολόι και εκτελεί ο Μιχαλόπουλος για το 7-16. Είναι το δεύτερο τρίποντο του παίχτη των Brooklyn Nets. Ανυφαντής, δεν μπορεί από μέση απόσταση, Μούρτζος επιθετικό rebound. Γυρίζει με τη βοήθεια του απλού. Αστοχή. Καραγιάννης. Μιχαλόπουλος. Καραγιάννης. Θέλει να περάσει από τον Σιαπάνη. Αγρέβης. Πήρε την πάσα, την έκανε ασίστ. 7-18. Ωραία συνεργασία εδώ. Καραγιάννη και Αγρέβη, η οποία έφερε το δίποντο και πήγε τους Brooklyn Bets στο σύν 9. Και απάντησε από τα δεξιά. Βρίσκει τον κενό διάδρομο και αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Σιαπάνης θα πάρει το φάουλ από τον Καραγιάννη, ο οποίος του δίνει και το χέρι. Μαζεμένες αλλαγές και για τις δύο ομάδες. Τέσσερα άτομα πέρασαν εκτός για τους Brooklyn Bets. Έτσι ο Γουρσης Γιαπάνης, 10-16. 11-16, με συγχωρείτε. Μουσίμογλου στη γωνία, είναι μόνος ο Ρούσος, δεν εκμεταλλεύτηκε το χώρο και το χρόνο που του δόθηκαν. Γιαπάνης. Από το πλάι θα έρθει και το τρίποντο για τους υπότες. Διαχειρός Κουντόπουλου. Στους δύο πόντους πλέον η διαφορά. Οι υπότες μειώνουν την απόσταση. Πολύ δυνατή η πάσα, δεν πέρασε. Κρατάει ο Ρούσος.
προσποιείται, θα βγάλει τελικά την πάσα. Ωραία η συνεργασία η οποία θα φέρει το τρίποντο, δεν θα έρθουν τόσο οι τρεις πόντοι. Λαγκαφώσεις για Πάνης. Από τη γωνία ο Κουτόπουλος θα το βάλει και αυτό, όχι. Εύστοχησε νωρίτερα από την άλλη πλευρά. Ας παίξει τώρα από τα αριστερά. Μουσιούμογλου στο κέντρο. Κρατάει για να οργανώσει. Ο Ρούμαλης έχει μπροστά του τον Κουντόπουλο. Παίρνει ξανά. Δεν είχε δει το χρονόμετρο. Ολοκληρώθηκαν τα 24 δευτερόλεπτα των Brooklyn Bets. Και έτσι της έμεινε η μπαλά στα χέρια, ενώ έχουμε 4 και 19 ακόμα για το φινάλι του πρώτου ημιχρόνου. Το σκορ είναι στο 14-16. Με τους υπότες τώρα να έχουν ευκαιρία είτε να ισοφαρίσουν είτε και να περάσουν μπροστά με ένα τρίποντο. Τα καφώσεις φιλή πάσα για τον Κέκε Μπάνο. Η συνεργασία δεν ολοκληρώθηκε στο έδαφος. Ο Αγγελόπουλος, ο οποίος θα κάνει το λάθος και επιστρέφει την μπάλα στα χέρια των υποτών. Ντούκα για τρεις υποπίεση, θα βρει σίδερο. Σαλάρης πάει μέχρι μέσα, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι, 14-18. Λακαφώσεις. Κουτόπουλος. Ξανά Λακαφώσεις. Βλέπει μπροστά του τον Μουχίμογλου. Του δίνει το σκρίνο ο Κουτόπουλος. Θα πάρει το σκρίνο τελικά ο Λακαφώσεις. Σέρμπολ στο 1 δευτερόλεπτο εκτέλει ο Σιαπάνης. Έχει γίνει φάουλ, όπως λέει ο διαιτητής. Είναι βολές για τον Σιαπάνη, ο οποίος πρόλευε να εκτελέσει το 1 δευτερόλεπτο και να πάρει το φάουλ που τον φέρνει στην γραμμή της φιλανθρωπίας. Δεύτερο ομαδικό για τους Brooklyn Bets. Κανένα φάουλ μέχρι στιγμής για τους υπότες στο δεύτερο δεκάλεπτο. Εύστοχος ο Σιαπάνης, 15-18. Εύστοχος και στην δεύτερη για το 16-18. Αγγελόπουλος. Βγαίνει και παίρνει ο Μουσκίμογλου. Θα γίνει το κλέψιμο. Σιαπάνης πάει μόνος του όλο το δρόμο, δεν κατάφερε να τελειώσει σωστά. Θα έκανε όλα σωστά εδώ ο Σιαπάνης εκτός από την εκτέλεση. Ρούμαλης. Πάει μέχρι μέσα ο Αγγελόπουλος, καλάθι και φάουλ. Yeah. 16-20 το σκορ. Μετά το καλάθι του Αγγελόπουλου, ο οποίος βρίσκεται τώρα στην γραμμή των βολών. Θα στοχίσει την πληρωματική βολή. Δεν αλλάζει το σκορ, παραμένει η διαφορά στους 4 πόντους. Κακαφώσεις. Λιχτάζει να πάει προς τα μέσα, αφήνει τον Ντούκα. Σιαπάνης. Κουτόπουλος. Παίζει ξανά με τον Ντούκα, αλλά έχει κάνει βήματα.
Μιχαλόπουλος τώρα στο μάτι για τους Brooklyn Bets, ενώ επιστρέφει και ο Μούρτζος για τους υπότες. Μουρούμαλης, ενώ μπήκαμε στο τελευταίο δίλεπτο της δεύτερης περίοδου. Με σφύριγμα τώρα για φάουλ στον Αγγελόπουλο. Δεύτερο ομαδικό και για τους υπότες. Από δύο ομαδικά οι δύο ομάδες. Κουρούμαλη στην επαναφορά. Αγγελόπουλος θέλει να παίξει με τον Μουχιούμογλου, η πάσα του δεν είναι καθόλου καλή. Δεν μπόρεσε να την συγκρατήσει το γράμμον ο Μουχιούμογλου. Θέλει να βγουν γρήγορα προς τα τώρα οι υπότες. Λούκα δεν θα καταφέρει να φέρει το γρήγορο δίποντο. Αγγελόπουλος, Μουχιούμογλου. Θα ξανά ο Αγγελόπουλος, προτιμάει να παίξει με τον Κουρούμαλη. Γυρίζει εκείνος ανάμεσα από δύο, θα γίνει το φάουλ από τον Ντούκα. Είναι βόλες για τον Κουρούμαλη. Μέσα η πρώτη, 16-21. Μέσα και η δεύτερη για το 16-22. Το Phoenix πλέον οι Brooklyn Bets, 1-15 ακόμα στην δεύτερη περίοδο. Λούκα ψάχνει επιλογή, παίζει με τον Κεκεμπάνο, ο οποίος θέλει να χρησιμοποιήσει τη δύναμή του. Η πάσα είναι χαμηλά, νομίζω έχει παρεμποδιστεί από τον Κουρούμαλη. Ναι, η κατοχή παραμένει στους υπότες. Και Μπάνος ξανά κοντά στη ρακέτα, είδε εκεί την τρύπα για να περάσει την μπάλα στον Μούρτζο. 18-22. Αγγελόπουλος εκτός η μπάλα, είναι για τις Brooklyn Bets κατοχή. 11-4 λεπτά στο χρονόμετρο. Στο χρονόμετρο επίθεσης, 38 δευτερόλεπτα στο χρονόμετρο της περίοδου. Κουρούμαλης, 6 δευτερόλεπτα τώρα. Μιχαλόπουλος, συμβάλλα στο πλάι, άστοχος ο Μουχιούμογλου. Σιαπάνης, απόκριση ενός δευτερόλεπτου στα δύο χρονόμετρα, Σιαπάνης κρατάει. Πήγε να τον πιάσει τον ύπνο ο Αγγελόπουλος. 10 δευτερόλεπτα, Σιαπάνης. Μούρτζος έχει βάλει πλάτη. Στα 5 δευτερόλεπτα έχουμε πόδι από τον Κουρούμαλη. 4,8 στο ρολόι. Αλλαγή για τους Brooklyn Bets. Στο μάτς πέρασε ο Μητρόπουλος, ενώ έχουμε και το time out. Τέσσερα, κόμμα αυτό το χρονόμετρο. Ο Ντόπουλος εκτελεί αμέσως. Ένα δευτερόλεπτο ακόμα, δεν θα γίνει κάποια νέα επίθεση και έτσι φτάνουμε στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου με το σκορ στο 18-22 υπέρ των Brooklyn Bets. Όλα έτοιμα να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο, το οποίο ξεκινάει με τους Brooklyn Bets να έχουν την μπάλα στην κατοχή τους. 18-22 το σκορ. Οι σημερινοί φιλοξενούμενοι διατηρούν το προβάδισμά τους. Ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχουν καταφέρει να κάνουν κάποιο ξεπέταγμα ώστε να ανεβάσουν την απόσταση.
Και έτσι το παιχνίδι παραμένει ανοιχτό μέχρι και τώρα στα ξεκινήματα του τρίτου δεκαλέπτου. Με την διαφορά να είναι στους 4 πόντους. 18-22 λοιπόν. Σιαπάνης. Μούρτζος ξανά για τον Σιαπάνη. Θα πάρει και στο τρίποντο καθώς είχε και χώρο από τον αντίπαλό του. Κουρούμαλης αφήνει στον Καραγιάννη. Υπενθυμίζω. Πρόκειται για αγώνα της Summer Evolution League. Εκεί που μαζί με τις δύο ομάδες που βλέπουμε τώρα στο παρκέ συμμετέχουν στον ίδιο όμιλο και οι Brazzer Bichters, Miami Heat, Alpinist και Pistachios. Ένας ιδιαίτερα δύσκολος και αμφίροπος όμιλος με πολύ δυνατές ομάδες, ενώ είχαμε και τον 18-25 από το τρίποντο φιλοξενούμενων. Αν η Φαντής θέλει να απαντήσει, δεν μπορεί να το κάνει. Και μπάλα στα χέρια του Καραγιάννη. Αγγελόπουλος περνάει στον Αγρέβη. Μπάλα έξω στον Κουρούμαλη. Αγρέβης από το πλάι, εκτελεί στα 7 δευτερόλεπτα. Κουρούμαλης πήγε πάνω του η μπάλα. Αγγελόπουλος θα το πάρει, δεν θα το βάλει. Το rebound στα χέρια του Κουντόπουλου. Και από εκεί η μπάλα στα χέρια του Σιαπάνη. Υπενθυμίζω επίσης ότι οι Brooklyn Bets συνεχίζουν τις υποχρεώσεις τους στην Evolution League του χειμερινού πρωταθλήματος, καθώς βρίσκονται στις 4 καλύτερες ομάδες της κατηγορίας και στον ημιτελικό του Final Four θα αντιμετωπίσουν τους Iguana Pacers. Για να φτάσουμε μέχρι εκεί, κατέλαβαν την δεύτερη θέση της Evolution με ρεκόρ 17-5 και από εκεί και πέρα στους 16 απέκλεισαν τους Indians, ενώ στους 8 πέταξαν εκτός τα Grand Manardia για να φτάσουν τώρα στο Final Four, όπου θα αντιμετωπίσουν μια αρκετά δυνατή ομάδα τους Iguana Pacers, οι οποίοι είναι και από τα φαβόροι της Evolution. Πάμε ωστόσο τώρα στα δικά μας εδώ στα καλοκαιρινά. Έχουμε σφύριγμα για παράβαση των δευτερολέπτων. 18-25 το σκορ. Στο σύν 7 οι Brooklyn Bets, οπότε συνεχίζουν την προσπάθειά τους να πλησιάσουν. Γίνει το κλέψιμο από τον Κουρούμαλη. Δύο με έναν στην επίθεση. Δεν το εκμεταλλεύονται. Ας παίξεις ένα φαινομενικά εύκολο, λέει από Σάλαρης. Και έτσι πέταξε την ευκαιρία να φτάσει η διαφορά στο σύν 9. Η κατοχή είναι για τους υπότες, για τους οποίους θα περάσει το μάτσο και Κεμπάνος. Ανυπατής από τα δεξιά, φαουλ από τον Σαλαρί. Πρώτο μαδικό των Brooklyn Bets, το οποίο στέλνει στις βολές τον Ανυφαντή. Εύκολο στην πρώτη. 19-25. Εκτελεί τη δεύτερη, θα τη χάσει. Καραγιάννης. Αγγελόπουλος. Πάνω του Λακαφώσης. Αγρέβης βγαίνει από τα μαρκαρίσματα για να πάρει την μπάλα. Στα 5 δευτερόλεπτα αφήνει έξω. Κουρούμαλης εκτελεί για 3, δεν ήταν καλό το σούτ. Λακαφώσης απάνω τις τρίπλες. Ανυφαντής. Και Κεμπάνος το ένιωσε, δεν το έβαλε. Το έβαλε στα χέρια του Αγγελόπουλου. Καραγιάννης. Αγρέβης, είδε το κόψιμο του Κουρούμαλη. Καλάθι και φάουλ. Βγήκε εδώ η φάση
και η συνεργασία του Αγρέβη με τον Κουρούμαλη. 19-27 το σκορ. Και έχει ευκαιρία τώρα να ανεβάσει κι άλλο την διαφορά. Άνευ, φτωχίσει στην συμπληρωματική βολή ο παίχτης των Brooklyn Bets. Θα βρει σίδερο. Μούτσος είναι εκεί για να καθαρίσει το rebound. Ντούκα. Ανυπαντής περνάει γρήγορα στον Κετσεμπάνο. Μούρτος από κοντά, δεν μπορεί να τελειώσει η φάση. Ανυπαντής. Δεν βρίσκει χώρο να πάει προς τα μέσα. Θα γίνει το φαουλ αυτός που συνήθεια από τον Τσάλαρη. Είναι το δεύτερο ομαδικό και για τους Brooklyn Bets. Ντούκα, Ανυπαντής. Ζητάει και παίρνει ο Μούρτζος με το δεξί αστοχή και νέα ευκαιρία για τον ίδιο, ούτε τώρα θα έρθει το καλάθι. Αγγελόπουλος αφήνει στη γωνία. Παλαφτάνει στον Κουρούμαλη. Αγρέβης προσποιείται, θα πάρει το τρίποντο, δεν θα βρει στόχο. Παραμένει το 19-27. Ανυπαντής. Σέρια στην μπάλα από τον Αγγελόπουλο. Μούρτζος. Ανυπαντής πίσω του. Είδε τον Ντούκα. Του πέρασε την μπάλα και εκείνος έκανε βήματα. Ακόμα μια χαμένη ευκαιρία να ρίξει τη διαφορά η γηπεδούχος ομάδα. 4-31 στο ρολόι. 4,5 λεπτά ακόμα στην τρίτη περίοδο. Και το σκορ στο 19-27. Αγγελόπουλος. Τηρίζει αστοχή ο Δαραμούσκας. Ανυπαντής θα χάσει από τον Αγγελόπουλο. Έπιασε τόπο η πίεση του. Αφήνει έξω στον Κουρούμαλη, θα πάρει το τρίποντο εκείνος, μια ευκαιρία και καλάθι με τη δεύτερη ευκαιρία του Μουχίμογλου. Η διαφορά πάει στο συν 10. 19-29 πλέον το σκορ. Φάουλ τώρα από τον Αγγελόπουλο, ο οποίος συνεχίζει να πιέζει ψηλά στο κατέβασμα της μπάλας. Θα καθίσει τώρα στον πάγκο για να περασπέφτει ο Ρουσός. Κοσιάρας τώρα στο μάτς για τους υπότες. Παίρνει την μπάλα. Δεν περνάει η πάσα του. Χίμογλου φτάνει μέχρι την αντίπαλη ρακέτα. Είχε πάρει πολύ φορά. Η μπάλα κατέληξε εκτός και είναι για τους υπότες. Ντούκα. Ήταν αρκετά δύσκολο να περάσει η μπάλα, διορθώνει ο Σιαπάνης, ο οποίος θα πάει και στο lay-up. Δεν μπορεί να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Έτσι την μακρινή πάσα. Ο Μουχίμογλου προτιμάει να κατεβάσει ο ίδιος. Αλόπουλος εκτελεί από την κορυφή και είναι εύστοχος. 19-32. Σιαπάνης. Ντούκα. Θα πάρει το σούτ υπό πίεση. Η μπαλά καταλήγει εκτός. Δεν βρήκε Στεφάνη η προσπάθειά του. Κουρούμαλη στον πάγκο στη θέση του ο Μητρόπουλος. Μουχίμογλου πιέζει ψηλά ο Ντούκα. Τον δυσκολεύει κάπως. Καταφέρει να περάσει ο Αλόπουλος. Το σου του Μητρόπουλου είναι άστοχο. Και απάνει ωραία επαφή για τον Μούρτζο. Συγκρατεί εκείνος.
Ντούκα, ξανά στο Σιαπάνη. Κοσιαράς και Κεμπάνος από τα αριστερά. Η μπάλα είναι εκτός και για τους υπότες. Μούρτσος. Κοσιαράς και Κεμπάνος θέλει να αποστάρει, πάει μέχρι το τέλος. 21-32. Μιχαλόπουλος. Πέδαφος. Ο Μουχίμογλου. Έχει γίνει φαουλ νομίζω από τον Μουχίμογλου. Όπως λέει ο ρέφερι, επιθετικό φαουλ λοιπόν. Και η κατοχή είναι για τους υπότες. Πάει όλο τον δρόμο σε απάνης, πάλι δεν μπόρεσε. Μια τα καταφέρει στο τελείωμα. Θα κάνει ωστόσο το κλέψιμο. Μούρτσος. Ένα αριθμητικό πλεονέκτημα για τους υπότες και ο Μούρτσος πάει μόνος του την φάση. 23-32. Ρούσος. Μπάλα είναι για τους υπότες οι οποίοι ανεβάζουν την πίεσή τους και μαζί την ψυχολογία τους. Ενώ μπήκαμε και στο τελευταίο λεπτό της τρίτης περίοδου. Σιαπάνης. Κοσιαράς, περνάει στον Μούρτζο, πάει και δεύτερος αντίπαλος πάνω του. Μούρτζος γυρίζει με το δεξί, δεν θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Προστατεύει την μπάλα ο Μουσίμογλου. Παίζεται τώρα από τον Σιαπάνη και από τον Ντούκα. Θα γίνει το φάουλ. Έγινε από τον Σιαπάνη, όπως έδειξε συγκεκριμένα ο ρέφερι. Αυτό ήταν το τρίτο φάουλ των υποτών. Μουχίμογλου. 30 δευτερόλεπτα ακόμα στην τρίτη περίοδο. Μιχαλόπουλος. Φάουλ από τον Μουρζό. Χαμηλά νομίζω, έχει γίνει παράβαση χαμηλά, έχει δοθεί κιόλας. Τέταρτο ομαδικό και για τους υπότες. Τέσσερα έχουν και οι δύο ομάδες. Έτσι κάθε φάουλ από εδώ και πέρα, 24,5 που απομένουν είναι βολές. Και για τις δύο ομάδες. Ρούσος. Μουχίμογλου στα 5 δευτερόλεπτα έχουμε φάουλ από τον Ντούκα. Συμπληρώθηκαν τα 5 ομαδικά των υποτών και είναι βολές για τον Μουχίμογλου. Εύστοχο στην πρώτη, 23-33. Έξω η δεύτερη, το ρεμπάουντ στα χέρια του Μούρτζου, 12 δευτερόλεπτα για τους υπότες. Η μπάλα καταλήγει εκτός, παραμένει στα χέρια των υποτών. Ανέχουμε και το time out για να σχεδιαστεί αυτή η τελευταία επίθεση από την πλευρά των γηπεδούχων. Ένα ακόμα 5 στο ρολόι, κατοχή είναι για τους υπότες. Να δούμε τι θα προλάβουν να κάνουν και έχουν σχεδιάσει να κάνουν οι υπότες σε αυτή την φάση. Μούρτζος. Το τρίποντο είναι άστοχο από τον Γκουτόπουλο. 2 δευτερόλεπτα για τους Μπέτς. Το σουτ πίσω από το κέντρο δεν θα βρει στόχο από τον Μιχαλόπουλο. Και έτσι φτάνουμε στο τέλος με τη διαφορά στους 10 πόντους και το σκορ στο 23-33. Στο
τέταρτο δεκάλεπτο της αναμέτρησης. Η απόσταση έχει φτάσει πλέον στις 10 πόντους ανάμεσα στις δύο ομάδες. Με τις Brooklyn Nets να προηγούνται 23-33. Ντόπουλος. Η πίεση φέρνει αποτέλεσμα από τον Μιχαλόπουλο. Ο Σίμογλου. Συνεχίζει να κρατάει την μπάλα στην κατοχή του, πήγε και μόνος του στην φάση. Βουτόπουλος είναι άστοχος στο τρίποντο. Μακρινή πάσα, αλλά πάρα πολύ δυνατή. Δεν θα έβρισκε τον Μιχαλόπουλο. Γύλισε το πρώτο λεπτό χωρίς κάποιο καλάθι στο τέταρτο δεκάλεπτο. Και απάνης. Ψάχνει επιλογές, Κουτόπουλος. Αποφεύγει ωραία τον αντιπαλό του, ωστόσο ακόμα πιο ωραία πλέον το χέρι του Μουχίμογλου για να παρεμποδίσει την φάση. Και αφήνει 4 δευτερόλεπτα στους αντιπάλους. Και απάνης. 3-2. Πρέπει να εκτελέσει, θα το κάνει, αλλά με αρκετή δυσκολία. Ένα πολύ περίεργο καλάθι εδώ από τον Σιαπάνη. Χωρίς να κοιτάει την ρακέτα, εκτέλεσε. Για το 25-33. Μιχαλόπουλος. Μουχίμογλου γυρίζει και εκτελεί εύστοχα, 25-35. Γιαπάνης πάει μέχρι το lay-up, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι, 27-35. Είδε τον ανοιχτό διαδρόμο. Ο Γιαπάνης τον εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο. Μουχίμογλου. Έχει πάνω τον Σιαπάνη. Περνάει την πάση του για τον Ταραμούσκα, ο οποίος θα στοχίσει από κοντά. Σιαπάνης παίρνει και ανεβάζει τώρα ταχύτητα. Θα γίνει το κλέψιμο από τον Μουχίμογλου. Γυρίζουν γρήγορα οι κόκκινοι στην άμυνά τους. Μητρόπουλος. Μουχίμογλου θα το πάρει δίχως να το σκεφτεί και καλά κάνει. 27-38. Στο συν 11 πλέον οι Brooklyn Bets, οι οποίοι δείχνουν να ελέγχουν μέχρι στιγμής το παιχνίδι, δεν επιτρέπουν στους υπότες να ρίξουν τη διαφορά, να πλησιάσουν ακόμα περισσότερο, ενώ ο Κουτόπουλος τώρα θα βάλει και αυτό στο καλάθι για το 29-38. Μιχαλόπουλος. Ρούσος βάζει πλάτη τον Κοσιαρά, τον Λακαφός, με συγχωρείτε, δεν μπορεί από κοντά να τελειώσει ο Δαραμούσκας. Κοσιαράς πετάει την μπάλα στα πόδια του αντιπάλου και κρατάει την κατοχή για την ομάδα του και πάνω σε επιστρέψει το μάτς. Όπως και ο Ανιφαντής για τους κόκκινους. Ενώ Κουρούμαλης, Αγρέβης, Καραγιάννης πέρασαν τώρα στο μάτι για τους Brooklyn Bets. Καραγιάννης θα κάνει το φάουλ. Είναι βόλες για τον Κοσιαρά. Μετά από μια μικρή περιπέτεια κατέληξε εκτός. Μουσική.
Θέλει τώρα την δεύτερη, θα την βάλει για το 30-38. Καραγιάννης. Κουρούμαλης. Αγρεύεις ξανά για τον Κουρούμαλη. Είχε μπροστά τον Σιαπάνη, ο οποίος τον δυσκόλεψε. Σιαπάνη. Μπροστά του το έχει μπροστά τον Αγρεύη. Θα πάρει το σουτ, θα στοχίσει. Καραγιάννης τώρα κατεβάζει ξανά. Κουρούμαλης. Ρούσος άρχισε να πάει πάνω του Κοσιαράς. Δεν εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία του ο Ρούσος. Η μπάλα είναι για τους υπότες. Με τον Ανιφαντή να περνάει το κέντρο και να αφήνει στον Τσιάπανη. Κοσιαράς. Ανιφαντής και πάνω στα 8 δευτερόλεπτα. Μούρτσος θα αναλάβει την εκτέλεση. Δεν μπορεί να βρει το δίποτο. Τελευταίο πεντάλεπτο στην αναμέτρηση. Οι Brooklyn Bets κρατάνε το προβάδισμά τους. Καραγιάννης. Έχει πάνω του αρκετά σώματα. Θα γίνει το φαουλ τελικά από τον Μουρτζό. Ρούσος θα καθίσει στον πάγκο. Στην θέση του Αγγελόπουλος. Ο οποίος κρατάει τώρα μπροστά από τον Ντούκα. 6 δευτερόλεπτα για τους Bets. Μιχαλόπουλος γυρίζει και εκτελεί άστοχα. Η πάσα η μακρινή δεν θα βγει για τους υπότες. Ούτε η πάσα πίσω από την πλάτη του Αγγελόπουλου. Θα γίνει το λάθος, αλλά δεν θα το εκμεταλλευτεί ο Ανιφαντής. Καραγιάννης. Μιχαλόπουλος αφήνει στον Κουρούμαλη. Ηρέμει κάπως η κατάσταση. Αγρέβης. Αγγελόπουλος προσποιείται για να περάσει από τον Ντούκα. Αγρέβης με το δεξί, αστοχή. Αγγελόπουλος το rebound. Ανανέουν την επίθεση της Bets. Αγγελόπουλος άστοχος και αυτός. Δεν αλλάζει το 30-38 έπειτα από τις τελευταίες φάσεις. Ευκαιρία για τους υπότες να πλησιάσουν. Και πάνω στα είμαι φόρα προς τα μέσα, δεν θα τελειώσει τη φάση καλά. Χαμένη ευκαιρία εδώ για τους γηπεδούς. Κουρούμαλης. Πιέζει ο Ανιφαντής. Καραγιάννης. Μιχαλόπουλος παίρνει και εκτελεί αμέσως πυροβολή. 30-41. Ξανά σε διψήφιο αριθμό. Οδηγεί τη διαφορά από την τρίποντη εκτέλεση του Μιχαλόπουλου, ο οποίος έδωσε την λύση στην επίθεση μετά από μια μικρή αδράνεια των Brooklyn Bets. Ντούκα είναι άστοχος. Μιχαλόπουλος βλέπει μπροστά τον Καραγιάννη. Τον κατά δύο κουρδίου αντίπαλοι αφήνει τον Αγγελόπουλο από τα δεξιά. Εκείνος θα στοχίσει, αλλά θα πάρει το φάουλ στη συνέχεια. Είναι το δεύτερο φάουλ ομαδικό για τους υπότες στην τέταρτη περίοδο. Με τον Αγγελόπουλο να είναι στημένο στην γραμμή. Εύστοχος στην πρώτη. 30-42. Θα βάλει και την δεύτερη για το 30-43. Ντούκα. Ανιφαντής. Μούρτσος θα πάρει την εκτέλεση. Θα πάρει και το επιθετικό rebound, αλλά έχουμε και το foul στη συνέχεια. Thank you.
το φαουλ του Αγγελόπουλου στο μάτς. Δεύτερο ομαδικό των Brooklyn Bets. Λούκα παίρνει και εκτελεί αμέσως, δεν θα βρει στόχο. 2-25 ακόμα για το τέλος. Κουρούμαλης. Σάλαρης. Ξανά Κουρούμαλης. Αφήνει στον Καραγιάννη. 5 δευτερόλεπτα αυτός. Αγγελόπουλος από τη γωνία είναι ενόχλητος. Στο φόλο ο Κουρούμαλης δεν μπορεί αρχικά ούτε στη συνέχεια. Θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Σιαμπάνης. Ανυπατής στο σπίτι και θα κάνει βήματα. 1-46 στο ρολόι. Στο συν 13 οι Brooklyn Bets, οι οποίοι είναι πάρα πολύ κοντά στην νίκη. Στην πρώτη της νίκη. Στην Summer Evolution League. Όπως όλα δείχνουν, θα ξεκινήσουμε το δεξί της υποχρέωσης τους στο καλοκαίρινο πρωτάθλημα. Λούκα θα κάνει το φαουλ στον Αγγελόπουλο. Ζητάει αντιαθλητικό ο Αγγελόπουλος. Του εξηγεί τώρα ο διαιτητής ότι είναι κανονικό το φαουλ. Στόχο στην πρώτη, 30-44. Θα βάλει και την δεύτερη. Αλλά θα στώσει ο Αγγελόπουλος από την γραμμή των βολών. Και πάει την διαφορά στο συν 15. Και απάνεις από τα δεξιά, αδύναμο τελείωμα. Θέλει να τρέξει. Brooklyn Bets. Κουρούμαλης είδε το κόψιμο του Αγγελόπουλου. Φάουλ από τον Μούρτζο, ο οποίος άπλωσε το χέρι του και έκανε την παράβαση. Τέταρτο ομαδικό για τους υπότες. Και ξανά ο Αγγελόπουλος θα βρεθεί στην γραμμή των βολών, μάλλον βρίσκεται ήδη. Εύστοχος στην πρώτη, 30-46. Νωρίτερα εύστοχη και στις δύο, τώρα είναι έτοιμος για την δεύτερη. Θα τη χάσει αυτή τη φορά. Καπάνης χάνει και έχουμε προς πίσω. Πλησιάζουμε σιγά σιγά στο τελευταίο λεπτό του μάτς. Όλα πλέον έχουν κρυφθεί, με την διαφορά να είναι στους 16 πόντους. Ο Ρούμαλης θα χάσει μέσα από τα χέρια του. Ανυφαντής. Πάει στο δεξί lay-up, δεν μπορεί να τελειώσει καλά. Αγγελόπουλος πιέζεται, βρίσκει την πάσα για τον Καραγιάννη. Πάνε την πίεση Brooklyn Bets, δεν υπάρχει λόγος για σύνσορα εδώ από τον Κουρούμαλη. Η εκτέλεση για τρεις είναι εύστοχη από τον Σάλαρη. 30-49. Ανεβάζει την διαφορά η Brooklyn Bets. Μούρτος από κοντά θα ευστοχίσει. 32-49. Το δευτερόλεπτα για την επίθεση των Bets. 19 για το 10 λεπτό τώρα. Ενώ θα γίνει το λάθος από τον Μητρόπουλο. 14,6 το ρολόι. Για δικαστικού χαρακτήρα αυτά τα τελευταία δευτερόλεπτα. Ο Μούρτζος θα πάρει. Δεν θα κάνουν επίθεση όπως όλα δείχνουν οι υπότες. Και κάπως έτσι θα φτάσουμε στο φινάλε της αναμέτρησης, με τους Brooklyn Bets να πανηγυρίζουν την πρώτη τους νίκη στην Summer Evolution League, να ξεκινάνε θετικά τις υποχρεώσεις τους στην καλοκαιρινή λίγα, ενώ από την άλλη οι υπότες θα γνωρίσουν την πρώτη τους ήττα. Αυτά λοιπόν εδώ από το Χριστό του Αγίου Νικολάου, οι υπότες Brooklyn Bets 32-49.